στο ΓΕΟΤΕ, στο τμήμα Κρήτης. Νέα πρόεδρος η κυρία Άννα Δασκαλάκη. Είχαμε σήμερα δηλώσεις της στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στον Χριστόφορο Παπαδάκη, τον καλό συνάδελφο. Πάμε ευθύς αμέσως να την υποδεχτούμε, να την καλησπερίσουμε, να της ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο της. Τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά μεγάλη αλλαγή στη Δίκουσα με πρόεδρο γυναίκα, αλλά και πολλές γυναίκες στη μέλη του Προεδρείου και της Δίκουσας Επιτροπής. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με την ατζέντα των στόχων, στις προτεραιότητες, τι βρίσκεται. Και μετά πάμε λίγο να τα εξειδικεύσουμε. Ναι, να σας πω, όπως ξέρετε, το επιμελητήριο, όπως όλα τα επιμελητήρια, είναι σύμβουλο της πολιτείας. Οπότε οφείλουμε να ασχολούμαστε με πάρα πολλά θέματα. Είναι και ευρύ το πεδίο των γεωτεχνικών, καθότι, όπως ξέρετε, είναι ειδικότητες γεωπόνοι, κτηνίατρες, δασολόγοι, γεωλόγοι, ικθυολόγοι. Έχουμε να κάνουμε από όλα τα θέματα του πρωτογενή τομέα, τα τρόφιμα, το περιβάλλον, την αλληλεία. Και αυτή, το νησί μας έχει απ' όλα. Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε ένα τέτοιο τόπο. Παρακολουθώντας και τα προηγούμενα ρεπορτάζ, είδα πόσα θέματα είναι σχετικά με τα... Ακριβώς. Σωστά. Με τον πρωτογενή τομέα και τις δυνατότητες που υπάρχουν και δεν έχουν αναδειχθεί. Και ο τόπος που ζούμε, ναι, και η τροφή που τρώμε. Είναι ένας τόπος που δεν είναι μόνο όμορφος για τον τουρισμό και είναι ένα περιβάλλον που πρέπει έτσι να το προστατεύσουμε και να βρούμε έναν τρόπο να συμβιώσει ωραία ο τουρισμός και το περιβάλλον μας. Παράγουμε τροφή, ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ δυνατός. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να ασχολούνται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα μας να πηγαίνουν πολύ καλά, το όνομα, το brand name Κρήτη πολύ δυνατό. Γίνονται και οι απαραίτητες ενέργειες βέβαια από τους φορείς, η περιφέρεια Κρήτη με την οποία έχουμε συνεργασία. Βλέπουμε ότι όλα βγαίνουν δυνατά, βγαίνουμε με ένα καλό πρόσωπο. Μάλιστα. Ο συνάδελφος σήμερα στην εφημερίδα προέταξε το θέμα του ελαιολάδου και της καταπολέμησης του δάκου. Τι αναμένετε να αλλάξει αυτό το κομμάτι, ποιες οι δικές σας προτάσεις, τι έχετε στο μυαλό σας? Ναι, κοιτάξτε, η δακοκτονία κάθε χρόνο είναι ένα από τα φλέγοντα θέματα και είναι αυτή η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνεται με ένα σωστό τρόπο ώστε να διασώσουμε και την παραγωγή και την ποιότητα του ελαιολάδου. Βρισκόμαστε και επειδή υπάρχουν διάφορες πάντα προβλήματα και απρόπτα που μπορούν να παρουσιαστούν, φροντίζουμε να έχουμε το ονομασπέτο. Λοιπόν, επειδή τρέχουν διακονισμοί για τους ψεκασμούς, για την παγιδοθεσία, πρέπει να γίνει πρόσληψη των τομεαρχών και όλα αυτά συμπίπτουν και με τις εκλογές, έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες και συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα και κάποια καθυστέρηση σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν προτάσεις και θέματα πάντα που συζητιώνται, γιατί είναι, πάντα υπάρχουν βελτιώσεις, υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για την Κρήτη, όσο μεγάλο είναι και το κεφάλαιο ελαιόλαδο. Ιδιαίτερη εντύπωση αναφορά σας σχετικά με τη δημιουργία ομάδων γεωτεχνικών. Ναι, αυτό είναι αναγκαίο νομίζω. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε ούτε όλοι σε μία ομάδα, ούτε ένας για όλα. Είναι τόσα πολλά τα θέματα, αλλά και τόσο πολύ και ικανοί και εξειδικευμένοι συνάδελφοι, καθένας στον τομέα του, που πρέπει να λειτουργήσουμε, να φτιάξουμε ομάδες και να δουλέψουμε θεματικά και να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις και στις προτάσεις μας. Και αυτό ήδη το είχαμε με ομάδες που λειτουργούσαν στο επιμελητήριο, η συμμετοχή του επιμελητηρίου στις ομάδες της περιφέρειας, όπως είναι η ομάδα για την φυτοπροστασία και τη δακοκτονία. Είχαμε εδώ και χρόνια από το 2015 την ομάδα για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που συνεχίζει μια δουλειά και έχει δώσει αποτελέσματα. Υπήρχαν για την αλληλεία, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και συνεχίζονται οι παρεμβάσεις. Όσο υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και είμαστε αρκετοί. Οπότε μπορούμε νομίζω να ασχοληθούμε έτσι ουσιαστικά με τα πράγματα και να συνεργαστούμε και με τους φορείς αντίστοιχα, ώστε να γίνουν προτάσεις που θα είναι πραγματικά ρεαλιστικές και θα έχουν επιτυχημένη στόχευση.
Νέα κοινή αγροτική πολιτική θα υπάρξει, ενημέρωση. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Υπάρχει ένας προβληματισμός ότι η Κρήτη βγαίνει κατά κάποιο τρόπο αδικημένη από αυτή τη διαδικασία. Οι πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν από την πλευρά του ΓΙΟΤΕ, ποιες θα είναι? Κοιτάξτε, προσπαθούμε να οργανώσουμε άμεσα μία εκδήλωση. Είναι, όπως ξέρετε, τώρα ανοίγει ιδιαίτερα το πρώτο το κομμάτι, είναι των άμεσων ενισχύσεων που χρειάζεται ενημέρωση. Υποτίθεται ότι άμεσα θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, πώς θα ανοίξει, με ποιους όρους κτλ. Αγωνιούν και η γεωτεχνική αλλά και ο κόσμος. Και επίσης στο άλλη μία εκδήλωση αργότερα για το δεύτερο πυλώνα για τα προγράμματα. Μάλιστα. Είμαστε τώρα σε... Προσπαθούμε έτσι να τα οργανώσουμε όλα. Έχουμε διάφορα, όπως δεν ξέρω αν διαβάσατε, το αστικό πράσινο, που είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Ένα φλέγον θέμα, πολύ σωστά. Βέβαια. Ένα φλέγον θέμα, δυστυχώς, έρχεται στην επικαιρότητα μόνο όταν έχουν τραγικά γεγονότα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε με κάποια διάθεση. Με σεβασμό και με διάθεση και να ασχοληθούμε με αυτό. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε να πούμε περισσότερα, κυρία Δασκαλάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθώ.